Καλημέρα σας από τον 984. Πώς είστε, κύριε Συρηγονάκη? Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πήραμε λοιπόν όλα όμορφα. Χαίρομαι για εσάς. Πήραμε το πρώτο στίγμα από αυτά τα οποία τόσο από την πλευρά του ο Σταύρος Αρναουτάκης όσο και από την πλευρά του ο Δημήτρης Σοκερίδης είπαν στις πρώτες τους δηλώσεις από την περιφέρεια. Εκεί που λίγο το θέμα, όπως διαπιστώθηκε στην συνέχεια, φαίνεται να έχει προκαλέσει ένα παραπάνω προβληματισμό, είναι το ζήτημα της δημιουργίας δύο προσωρινών υποδομών στα νότια, μία στη Δυτική και μία στην Ανατολική Κρήτη, στις οποίες θα διαμένουν, είπε ο Υπουργός, για κάποια μόνο 24 ώρα οι μετανάστες, μέχρι να προωθηθούν στα κέντρα της υπόλοιπης χώρας. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων ζήτησαν διασφαλίσεις ότι όντως αυτές οι δομές θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Για πείτε μας τι δεδομένα υπάρχουν πάνω σε αυτό. Μίλησε για τη χρηματοδότηση, μίλησε για τα παραπάνω χρήματα, τα οποία γνωρίζαμε από τις προηγούμενες ημέρες, με αυτά τα οποία μας είχε πει ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Βουργιάς, μετά τη σύσκεψη που είχε γίνει στην Αθήνα, ότι για την μετακίνηση, όπως είχε πει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, τα 2,5 πάνε στα 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά να δούμε τι έχουμε τώρα εδώ. Πράγματι, κυρία Δουλγεράκη, όπως τα είπατε, έτσι είναι το ρεπορτάζ. Να αναφέρουμε μόνο ότι η επίσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κυρίου Κερίδη χθες στο νησί μας, που είχε προαναγγελθεί πριν περίπου ένα μήνα μετά τη σύσκεψη, αν θυμάστε, που είχαμε μιλήσει ξανά στο ραδιόφωνο τότε όλων των φορέων εδώ στην περιφέρεια για το μεταναστευτικό. Και είχαμε ζητήσει συνάντηση μαζί του και μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα έρθει στο νησί μας. Η επίσκεψη λοιπόν επιβεβαιώνει ότι πράγματι το θέμα της μετανάστευσης, της παράνομης μετανάστευσης, είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό για το νησί μας. Έχουμε απόλυτο δίκιο όλοι οι φορείς της Κρήτης που ανησυχούμε. Είναι γεγονός ότι μετά την διακρατική συμφωνία με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, αλλά και της Επιτρόπου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αίγυπτο, υπήρχε μία αποκλιμάκωση των ροών. Αυτό όμως δεν μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι οφείλεται σε αυτή τη διακρατική συμφωνία. Το πιθανότερο, λόγω και των καιρικών συνθήκων που υπήρχαν όλες αυτές τις ημέρες, είναι ότι οφείλεται σε καιρικές συνθήκες που δεν ήταν κατάλληλες για τέτοιες ενέργειες. Ναι, τη μία μέρα που ήταν εδώ ο Υπουργός, οι 74 κάτω στη Γάβδο, χθες το μεσημέρι, 29. Είχαμε 29 μετανάστες και προχθές 74, που βελτιώθηκαν οι καιρικές συνθήκες. Ναι. Να αναφέρουμε επίσης ότι τόνισε ο Υπουργός, ο οποίος κακά τα ψέματα έχει μία μεγάλη εμπειρία από παρόμοια περιστατικά που συνέβαιναν και συμβαίνουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ότι το πρόβλημα στο νησί μας ήρθε για να μείνει. Μακάρι λόγω της συμφωνίας αυτής που υπεγράφει με την Αίγυπτο και με τις αφρικανικές εκεί χώρες να σταματήσουν αυτές οι μεταναστευτικές ροές. Ανέφερε επίσης ότι η Κρήτη, λόγια δικά του, αποτελεί την αυαρχίδα, την προμετωπίδα του τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα για ολόκληρη τη χώρα και οφείλουμε μέσα από τη συνεργασία όλων μας να προστατευτεί από αυτό το θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Ωραία, προσέξτε κύριε Συρηγονάκη. Εγώ θα συμφωνήσω και με αυτά τα οποία είπε, ότι δεν μπορείς στην αυαρχίδα του τουρισμού να βλέπεις ενδεχόμενα σκηνές απείρου κάλους τόσο στα Χανιά όσο και στο Ηράκλειο, στα λιμάνια των Χανίων του Ηρακλείου κλπ, σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Εσείς είχατε κάνει μία σύσκεψη σε ό,τι έχει να κάνει με τους χώρους φιλοξενίας προσωρινούς των ανθρώπων αυτών και αναζητούσατε λύση μέχρι να φύγουν από το νησί. Είχε τεθεί το θέμα λίγο πιο πριν της δημιουργίας ΣΚΙΤ. Εγώ ξαναρωτώ,
αυτές οι δομές. Δεν είχε τεθεί, κυρία Δουλγεράκη, δεν είχε τεθεί θέμα. Όχι από εσάς, όχι από εσάς, από διάφορους φορείς ως ανησυχία για την δημιουργία και στο παρελθόν της δημιουργίας τέτοιου χώρου. Δεν είπα ότι το είπατε εσείς. Αντιθέτως, εσείς το διεψεύδατε από τη δική σας την πλευρά. Κανένας φορέας από ολόκληρη την Κρήτη αφήστε ούτε με αναφέρθηκε σε κάτι τέτοιο, ούτε χθες αναφέρθηκε. Μα δεν μιλάω για χθες. Μιλώ για το παρελθόν. Η χθεσινή η αναφορά ή η χθεσινή η απόφαση, έτσι όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε, για τη δημιουργία αυτών των δύο χώρων, έχει να κάνει με αυτό το οποίο λέγατε δύο δομές που προσωρινά για τις 24, τις 48 ώρες θα φιλοξενούν τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι στη συνέχεια θα φεύγουν και θα πηγαίνουν σε μόνιμες δομές στην υπόλοιπη χώρα. Ποιο είναι ακριβώς το σχέδιο? Αυτό ρωτώ. Το καλύτερο σενάριο, για να ξεκινήσουμε από εκεί, κυρία Δουλγεράκη, είναι να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές. Το καλύτερο. Το πρόγραμμα. Για να γίνει αυτό θέλει πολλά. Πρέπει για να δίνει λύσεις εκεί που ξεκινάνε, από την πηγή, δηλαδή από το Ντομπρούκ της Λιβύης κυρίως. Το θέμα είναι να μην ξεκινήσουν και αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και μακάρι να έχει αποτέλεσμα αυτή η διακρατική συμφωνία, γιατί είπε επίσης και ο κύριος Κερίδης ότι θα επισκεφτεί την Αίγυπτο και ξανά ο Πρωθυπουργός και τα λοιπά. Όπως γιατί επίσης η μεγάλη ο έλεγχος αυτών των ταλαιπωρημένων ανθρώπων, κυρία Δουλγεράκη, και έρχονται στην Ευρώπη και στη χώρα μας γιατί αναζητούν εργασία. Μακάρι λοιπόν να συμβεί αυτό, αλλά ανέφερε και ο Υπουργός και όλοι μας το γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Και προκειμένου λοιπόν να έχουμε μία αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών, αυτών των ταλαιπωρημένων ανθρώπων μέσα σε συνθήκες ανθρώπινες και αξιοπρεπείς, για το αυτό εμείς είχαμε, όπως αναφέρατε και εσείς, τη σύσκεψη που είχε γίνει, το συζητήσει και το επαναλάβαμε και χθες, να συνεργαστούμε όλοι μαζί γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Είπε λοιπόν ο κύριος Χερίδης και αυτό, αυτά τα δύο να κρατήσουμε ως συμπεράσματα από την χθεσινή επίσκεψή του. Πρώτον, ότι έχει εγκριθεί από το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε πριν 10 μέρες περίπου, δεν γνωρίζω ακριβώς την ημερομηνία, έγινε το Υπουργικό Συμβούλιο, είδε και το φως της δημοσιότητας. Άρα λοιπόν εγκρίθηκε και θα γίνει νόμος του κράτους εντός του μήνα, είπε μέχρι το Πάσχα. Ποιο δηλαδή πράγμα? Μέσα στον Απρίλιο. Ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν απευθείας φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, ναι, από το κεντρικό κράτος, που μέχρι τώρα, ναι, αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Γνωρίζετε, μου αναφέρει ότι όλα τα κόστη της διαδικασίας από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ένα πλοιάριο μετανάστες στα νότια παράλια μέχρι τη στιγμή που θα επιβιβαστούν για να μεταφερθούν σε κάποιο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της χώρας, όλα τα κόστη τα αναλαμβάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη, η Περιφέρεια όσον αφορά εδώ στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Άρα λοιπόν αυτό μπορεί πλέον να λυθεί το θέμα της χρηματοδότησης με τη διάταξη αυτή που θα ψηφιστεί στην Βουλή εντός του μήνα Απριλίου και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίζει να γίνεται η φιλοξενία των ταλαιπωρημένων αυτών ψυχών σε συνθήκες αξιοπρεπείς και, που συνάδουν και με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο το οποίο συμπέρασμα και αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό το οποίο αναφέρατε κι εσείς, ότι μέσα από τη συζήτηση και μέσα από τη συνεργασία όλων των φορέων νησιού, της Ένωσης Δήμων της Κρήτης, να οργανωθούν δύο χώροι, δύο συστήματα, δύο δομές, υποδομές, όπως θέλετε πείτε το, όπου θα γίνεται αυτό το οποίο ζητήσαμε και ζητούμε. Δηλαδή οι μετανάστες να φιλοξενούνται προσωρινά, να το τονίσουμε αυτό, προσωρινά, αξιοπρεπώς, για 2-3 μέρες έως να μεταφερθούν στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης της χώρας. Αυτό γίνεται, κυρία Δουλγεράκη, και τώρα, με τη μόνη διαφορά, φιλοξενούνται 2-3 μέρες. Δεν το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε.
αλλά τους βλέπουμε κάτω από τα υπόστεγα, τους βλέπουμε στο λιμάνι, στην έλευση εργατών, στο κτέλ, μάλιστα, σε διάφορα άλλα, μία που δεν θυμάει κανένα μας. Ωραία. Να σας πω κάτι, ναι, άκουσα προσεκτικά και τον υπουργό να λέει τα διάφορα χθες, ότι θα ήταν και μια τεράστια αποτυχία όλων μας εάν έρθει το καλοκαίρι και έχουμε στο λιμάνι των Χανίων ή του Ηρακλείου καταστάσεις όπως είχαμε στην Ιταλία, τη Λαμπεντούζα και την Σικελία και όλα τα υπόλοιπα. Ρωτώ το εξής. Ήρθε με την πρόταση αυτή ο κύριος Κερίδης και την δεχτήκαμε, ή αυτή η πρότασή του, απόφασή του ή το συμπέρασμα όπως το λέτε εσείς περνά και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο και έχει την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου και έχει την έγκριση όλων των δημοτικών αρχών? Ένα είναι αυτό το ερώτημα για το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί εγώ βλέπω από την άλλη και μια ανακοίνωση η οποία έχει βγει από τον Δήμο Φεστού και αναφέρει: ουδέποτε τέθηκε ζήτημα, και επειδή απορώ σας ρωτώ, από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία δομής στο Δήμο Φεστού. Ο Δήμος Φεστού είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος και δεν υπάρχει, απλά το λέω για τον κόσμο να το ακούει, να το ξέρει κιόλας. Ο Δήμος Φεστού είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρημένος και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Ακόμα και αν δημιουργηθούν προσωρινές δομές στην Κρήτη, αυτές θεωρούμε ότι δεν μπορούν να βρίσκονται σε σημεία που δεν υπάρχει άμεση γυτνίαση με βασικές υποδομές, όπως είναι τα δημόσια νοσοκομεία και τα κεντρικά λιμάνια της Κρήτης, για την άμεση μετακίνηση των μεταναστών. Μεταξύ άλλων, αυτά αναφέρει. Έχετε την καλοσύνη να μου απαντήσετε, σας παρακαλώ. Είναι αλήθεια αυτό το οποίο ανέφερε ο Δήμαρχος στο δελτίο τύπου, δεν ξέρω αν είναι δήλωση δελτίο τύπου, δεν αναφέρθηκαν η χώρη ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό προέκυψε, κυρία Δουλγεράκη, από την συζήτηση η οποία γινόταν κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Εμείς ζητήσαμε χώρους που να έχουν εξοπλιστεί κατάλληλα και η παραμονή αυτών των ανθρώπων μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, έως ότου γίνουν τα διαδικαστικά και να μεταφερθούν. Το έως ότου, έτσι όπως το λέτε, τρομάζει. Το έως, όχι τρομάζει, λάθος έκφραση. Λάθος έκφραση. Για παράδειγμα, λάθος έκφραση. Το έως ότου προβληματίζει. Που ήρθαν παλαιόχωρα προχθές, οι 74, θα φύγουν σήμερα. Γινόταν προσπάθεια να φύγουν χθες, δεν έφυγαν. Γιατί δεν υπήρχε υπήρχε πρόβλημα με τη μεταφορά τους, θα φύγουν σήμερα. Είναι δύο μέρες. Δύο, τρεις μέρες. Μία, δύο, τρεις μέρες. Αυτό το χρονικό διάστημα. Αντί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να στο υπόστεγο εκεί στο Γκαλαθά, κάτω από το φως του ήλιου και των αστεριών το βράδυ, αυτό που ζητήσαμε είναι να βρεθεί ένας χώρος, και αυτό το ζητάμε. Το ζητήσαμε και την προηγούμενη φορά, το ζητάμε και τώρα, και αυτό πιστεύω είναι το καλύτερο δυνατόν, να υπάρχει ένας χώρος, αυτοί οι άνθρωποι οργανωμένα να ακολουθήσουν αυτό τις διαδικασίες. Το ζητά, κύριε Σιριγωνάκη, αυτό το ζητά το Υπουργείο από την Περιφέρεια, η Περιφέρεια από τους Δήμους σε μια φυσιολογική σειρά, γιατί όλοι, πρέπει να δούμε τι γίνεται. Φορείς, όλοι οι φορείς ζητάμε αυτό. Όλοι οι φορείς ζητάμε αυτό. Γιατί, κυρία Δουλγεράκη, μην κοιτάζετε τώρα που έχουμε τη βδομάδα 24-50, αν σας λέω εγώ τον ερχόμενο μήνα έχουμε μέρα παραμέρα από 50 ή από 100. Πάντως, κύριε Σιριγωνάκη, εγώ μέχρι σήμερα, για να σας πω την αλήθεια, εγώ σας λέω ότι κάνω λάθος, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχω ακούσει κάποιον να μιλάει ότι από τους Δήμους, με δημοτικούς συμβούλους, δημοτικούς άρχοντες, να ζητάνε χώρο. Για χρήματα έχω ακούσει, για να μπορέσουν να ενισχυθούν, για να μεταφέρουν, να δώσουν τις πρώτες τις ανάγκες. Έχω ακούσει όλα αυτά τα αιτήματα που λένε ότι ακόμα λείπει και ο Διερμηνέας, ότι υπάρχει ένα θέμα με την ταυτοποίηση, γιατί δεν υπάρχει και μια κινητή μονάδα για την ταυτοποίηση και υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Χώρο απλώς ο καθένας δεν θέλει στο Δήμο του. Όλοι ζητάνε χώρο, γιατί το βλέπουν. Το βλέπουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, σας ρωτάω εγώ, αν αυτοί που. Ξαναπείτε το αυτό που είπατε. Δήμο Γόρτινας, στο Δήμο Γόρτινα στα Καπετανιανά πριν 10 μέρες. Ξαναπείτε το αυτό που είπατε. Όλοι ζητάνε χώρο τι, εκτός του Δήμου τους. Γιατί δεν έχουν χώρο στο δικό τους το Δήμο. Αυτό δεν λέμε.
Για διάφορους λόγους. Προφανώς για διάφορους ήταν λόγους. Για να είναι, όπως είπε και ο Δήμος Πετού, και η στέκη λογικά αυτό να είναι κοντά σε διάφορες δομές. Το είπαμε. Εντάξει, τώρα το διευκρινίσαμε. Ότι όλοι ζητάνε χώρους εκτός των δικών τους γραφείου θύμων. Ασύλου και τα λοιπά. Ωραία. Αλλά όλοι, και να σας πω χαρακτηριστικά, ένας από τους δημάρχους Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου το ανέφερε αυτό, ότι ζητάμε, και όταν ο Υπουργός επιβεβαίωσε ότι ναι, είναι μια πολύ καλή λύση να βρεθεί ένας χώρος να φιλοξενούνται προσωρινά για μία-δύο μέρες, τρεις μέρες ανάλογα τις διαδικασίες, γιατί μπορεί να έχει και, όπως συνέβη και τον χειμώνα που είχε απαγορευτικό και κάτι εδώ τέσσερις μέρες, ναι. Κάποιοι μετανάστες. Ρώτησε τον κύριο Κερίδη, μιλάμε για χώρο προσωρινής φιλοξενίας ή για κέντρο υποδοχής για τα προσφύγια. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Κερίδης. Και ξεκάθαρα ο υπουργός απάντησε, αποκλείστε το δεύτερο, μιλάμε για ένα χώρο προσωρινής φιλοξενίας. Ούτως ή άλλως, η πρώτη του αναφορά από τη Γάβδο και αναφορά την οποία και εσείς κάνατε στην αρχή της κουβέντας, που είπε ότι το πρόβλημα ήρθε για να μείνει, το μεταναστευτικό ήρθε για να μείνει στην Κρήτη, λέει και όλα τα υπόλοιπα, και τώρα θα πρέπει να γίνουν όλες οι υπόλοιπες ενέργειες έτσι ώστε να το προχωρήσετε. Το τελευταίο που ρωτώ για να σας αποχαιρετήσω, κύριε Συρηγονάκη. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Κερίδης με αυτή την πρόταση. Τα αιτήματα από τις δημοτικές αρχές ήταν τα χρήματα. Είπατε πριν από λίγο, σαφέστατα, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υποδομές και πρέπει να είμαστε κοντά σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας ή οτιδήποτε άλλο για να δίδονται οι πρώτες βοήθειες, γίνεται πάντα μια μεγάλη κινητοποίηση και με εθελοντικές ομάδες και με την. Είπα, κυρία Δουλγεράκη, ότι έχει δίκιο το δελτίο τύπου του Δήμου Φεστού που ζητάει αυτό. Είναι λογικό. Έχει δίκιο. Είναι λογικό. Ωραία. Λοιπόν, ρωτώ το εξής. Αυτή η πρόταση του κυρίου Κερίδη έγινε αποδεκτή από την περιφέρεια, ή πάτε, απλά για να έχω ολοκληρωμένη την εικόνα, είπατε να ολοκληρώσω μόνο το ερώτημα και σαφέστατα μου απαντάτε, είπατε σε περιφερειακό συμβούλιο για να ερωτηθούν άπαντες και να ληφθεί η απόφαση? Δεν έγινε δεκτή από κανένα, απλώς συζητήθηκε στη σύσκεψη. Θα ακολουθηθούν λοιπόν κάποιες συσκέψεις, διαδικασίες, σίγουρα με την Ένωση Δήμων Κρήτης, σίγουρα με φορείς, επιμελητήρια, υγειονομική περιφέρεια, όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στις συσκέψεις, και εκεί θα αποφασιστεί το τι πρέπει να γίνει και το πώς πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Ακούσαμε τον Υπουργό, θεωρούμε ότι αυτά τα οποία είπε, γιατί η κυρία Ντολγεράκη μέχρι σήμερα, επαναλαμβάνω, ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, και βέβαια δεν χρειάζεται τίποτα, διότι είναι διαχειρίσιμη, έρχονται, φεύγουν, ένα χώρο για, μόνο να εξοπλιστεί κατάλληλα. Είστε σαφείς. Αυτό ήθελα αν να όμως, ρωτήσω, το διευκρινίσατε. Επαναλαμβάνω, με εικόνες που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια στη Μυτιλήνη, στις πλατείες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με όλα όσα επακολουθούσαν, και φυσικά δεν τιμάει κανένα μας, και φυσικά είμαστε εν όψη της τουριστικής περίοδου με ό,τι συνεπάγεται αυτό, θέλουμε οργανωμένα, όμορφα και ωραία να γίνεται η διαχείριση του κάθε περιστατικού. Και αυτό, επαναλαμβάνω, για να κιόλας απαντώντας ξανά στο ερώτημά σας, δεν έχει αποφασιστεί τίποτα, θα γίνουν συζητήσεις και σκέψεις με όλους τους φορείς, τους δήμους, τα επιμελητήρια, τα οποία συμμετείχαν, την Επιτροπή Ασύλου, το λιμενικό και τα λοιπά, και θα αποφασιστεί το τι θα γίνει, πώς θα γίνει και πού θα γίνει. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Ευχαριστώ που με βοηθήσατε να διευκρινιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, για την κουβέντα. Καλημέρα σας.